οπότε δεν θα είναι μαζί μας σήμερα, αλλά θα επανέλθει αύριο δρυμύτερος. Συνεχίζεται αυτή η ασημένια εβδομάδα με τους καλεσμένους από το παρελθόν. Ασημένια εβδομάδα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, σίγουρα σημαίνει 10.000 ευρώ για αυτόν που θα νικήσει. Και λέω αυτόν ή αυτή, γιατί μιλάμε για τους φετινούς παίχτες. 10.000 ευρώ, δυνατό... Κασέρι. Δυνατό κασέρι. Μαρούλι. Μαρούλι. Θα τον πάω στα μπουζούκια και θα είμαστε έτσι. Λοιπόν, η πρώτη δοκιμασία η χθεσινή σας έφερε λίγο πιο κοντά, γνωριστήκατε γιατί έχουμε ακόμα ημέρες και πολλές δοκιμασίες, βοήθησε, είδαμε πολύ ωραία πιάτα και σήμερα έχουμε 10 καμπάνες. Οι καμπάνες τι κρύβουν, τι μπορεί να κρύβουν. Πες τι θα. Λοιπόν, έχουμε 10 καμπάνες και θα κάνουμε μία γευσιγνωσία ποτών, αποσταγμάτων, όχι απαραίτητα όμως, αλκοολούχων. Τα καλύτερα κάνουμε. Ακούστε πώς θα το κάνουμε. Θα μπαίνει το κάθε ζευγάρι μέσα και ο ένας από τους δύο θα έχει κλειστά τα μάτια για τις 5 πρώτες καμπάνες. Ο συμπαίκτης θα τον βοηθάει να δοκιμάσει. Αν θέλει το καταναλώνει, αν δεν θέλει δεν το καταναλώνει. Θα υπάρχει δηλαδή πτυελοδοχείο. Και τα δύο ζευγάρια που θα βρουν τα περισσότερα θα έχουν ένα πλεονέκτημα στην επόμενη δοκιμασία που ακολουθεί, η οποία σας ενημερώνω ότι θα είναι μαγειρική. Αυτό το πλεονέκτημα σας ενημερώνουμε από τώρα ότι θα είναι πλεονέκτημα χρόνου, εντάξει, σε μια δοκιμασία που θα τον χρειαστείτε. Γιατί όπως είπε και ο Λεωνίδας πριν, θα είναι μαγειρική η δοκιμασία και θα είναι αρκετά τα πιάτα. Άρα ο χρόνος θα είναι πολύ σημαντικός. Για να μας δίνουν έξτρα χρόνο, σημαίνει ότι αυτό που θα κάνουμε θα χρειάζεται χρόνο. Okay. Άρα πρέπει να το κερδίσουμε. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Περνάνε όλοι έξω, εκτός από Τίμο και Σπυριδούλα. Πρώτη. Εντάξει. Είναι δύσκολη δοκιμασία, η γευσιγνωσία. Εγώ είμαι σκράπας, το ξέρω από την αρχή, οπότε περιμένω από το Σάββα ότι κάνει. Μπας και έχουμε το εξτρά που λένε οι κριτές. Ωραίος, σε 10 χιλιάρια θα πάρεις, περιμένεις από μένα. Καλώς είμαστε.